Η αναζήτηση επιζώντων συνεχίζεται στη Γερμανία, καθώς ο επίσημος απολογισμός από τις φωνικές πλημμύρες έχει ξεπεράσει τους 150 νεκρούς. Στην περιοχή μεταβαίνει η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ σε μια επίσκεψη που εκτός των άλλων πρέπει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα ατυχή γέλια του διαδόχου της κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Γερμανίας στις πληγήσες περιοχές. Εκατοντάδες στρατιώτες έχουν επιστρατευτεί για να συμβάλλουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εν τω μεταξύ, όπου υποχωρούν τα νερά, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Τι μπορούμε να κάνουμε, όλα καταστράφηκαν. Είναι πολύ θλιβερό, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο αυτοκινητόδρομος 265 στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία. Μετά το πρώτο σοκ στη Γερμανία ακούγονται επικρίσεις για τον τρόπο που οι αρχές απέτυχαν να προειδοποιήσουν τους κατοίκους. Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ζητά πλήρη αναμόρφωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων. Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια στα θύματα της κακοκαιρίας.